Θα πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο προσωπικά και εγώ έχω να μιλήσω αρκετό καιρό, ειδικά δημόσια, καθώς πλέον δεν φοράει τη φανέλα του Άρη, αλλά είναι από τους παίκτες που την τίμησαν την φανέλα στο παρελθόν και ήταν και ιδιαίτερα συμπαθή στον κόσμο του Άρη όταν αγωνίζονταν, γιατί είχε και ένα καλό εννοούμενο τσαμπουκά. Ο Αλέξης Δέλιος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αλέκο, τι κάνεις? Καλά είμαι, καλησπέρα. Πολλά χρόνια έχουμε να μιλήσουμε δημόσια, είναι η αλήθεια. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα προτιμούσες και εσύ να μιλάμε για άλλα πράγματα σε σχέση με το λόγο για τον οποίο σε καλέσαμε. Σίγουρα, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά γίνεσαι πρωταγωνιστής. Μόνο για καλές στιγμές θα ήθελα να μιλάω, γιατί τώρα είναι μια δύσκολη στιγμή για μένα. Mm-hmm. Γιατί έχει εμπλακεί το όνομά μου σε μια υπόθεση που εγώ δεν έχω καμία σχέση. Βέβαια, το είδες φαντάζομαι και το δημοσίευμα, είδα και στο Facebook που το έστειλε στο Μαλού, στο Γιάννη, και του έλεγες δες τι εμείς τα κάναμε αυτά, δες τι κάναμε ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι αν δεν είχες αντιδράσει εσύ και στη συνέχεια που δόθηκε η δημοσιότητα από τα μέσα ενημέρωσης, θα νόμιζε ότι όντως ο Δέλιος πήγε και έκανε καταγγελία και προσπαθεί να σταματήσει την εκαθάριση του Άρη, προσπαθεί να μην πάρει αδειοδότηση ο Άρης, προφανώς θα έτρωγε σε κανένα πινελίκι. Και την ίδια στιγμή, από ό,τι μαθαίνουμε, εσύ δεν έχεις ιδέα για όλα αυτά. Εγώ το πληροφορήθηκα τυχαία από τον Μέργο τον Καραλιόπουλο. Mm-hmm. Άνοιξε, λέει, το κομπιούτερ και είδε αυτό, έπεσε πάνω, φατσακάρτα μπροστά. Ναι. Εκεί το πήγα εγώ στο σπίτι, το σκάλιξα, βρήκα τι λέει και αυτόματα αντέδρασα, δηλαδή προσπάθησα να βγάλω κάτι, να βγάλω μια... Να καθαρίσω τη θέση μου, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν θέλω να έρχομαι σε αντιπαραθέσεις τέτοιες, αφού που δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτό. Να πούμε καταρχήν, για όσους δεν το ξέρουν, γιατί έχουν περάσει κάποια χρόνια και είναι φυσιολογικό, εντάξει, η δικιά μου γενιά λίγο πολύ το θυμάται, αλλά ο Δέλιος, και διόρθωσε αν κάνω λάθος, ο Δέλιος και κάποια άλλα παιδιά, είστε από τους λίγους που δεν κάνατε προσφυγή ούτε τότε κατά του Άρη. Κάνω λάθος? Ναι, δεν κάνεις λάθος. Εγώ έκανα προσφυγή, ενώ μου οφείλονταν λεφτά 4 χρόνια, έκανα mm-hmm. προσφυγή την τελευταία, την ίστατη στιγμή για άλλους λόγους. Για να το θυμάμαι εγώ, ήταν ο νόμος τότε έλεγε ότι αν μέχρι 31 Αυγούστου δεν καταθέσεις, δεν θα χάνεις τα λεφτά σου, αυτό έλεγε. Έχανες το δικαίωμα προσφυγής. Την έκανες και δεν διεκδίκησες ποτέ τα λεφτά. Άκουσε, Χρήστανε, ναι. Ήρθα σε μια αντιπαράθεση τότε. Δεν είχα σκοπό εγώ να φύγω από τον Άρη. Σε μια αντιπαράθεση με τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Σκόρδα, και αυτόματα τον ενημέρωσα ότι θα προχωρήσει σε προσφυγή. Και έτσι έγινε. Mm-hmm. Δεν έγινε κάτι άλλο. Απλά δεν το προχώρησε αυτό, εννοώ. Δεν κινήθηκες ούτε για αφαιρέσεις βαθμών του Άρη, ούτε οτιδήποτε άλλο. Όχι, προς Θεού, όχι, καμία σχέση. Τίποτα. Mm-hmm. Τίποτα. Εγώ το έκανα μόνο γι' αυτό. Να φανταστείτε ότι ζητούσα και την ελευθερία μου όταν έκανα προσφυγή, έτσι. Ναι. Δεν ζήτησα την ελευθερία, να μείνω ελεύθερος δηλαδή. Πού είχα το δικαίωμα. Είχες, για να διασφαλίσεις τα χρήματα που σου οφείλονταν. Έτσι ακριβώς. Μετά έγινε το 44. Και έπρεπε, όφειλα να το κάνω, εν πάση περιπτώσει. Υπήρχε αυτή η νομοθεσία τότε. Ότι αν δεν το κάνεις μέχρι τότε, δεν διασφαλίσεις τα χρήματά σου. Δεν κινήθηκες εναντίον του RNO για αφαιρέσεις βαθμών, για τέτοια πράγματα. Μιλάμε για τα τότε αθλητικά δικαστήρια. Ναι. Η υπόθεση μετά το 44 έχει πάει καθαρά στα πολιτικά. Εγώ δεν έχω κάνει καμιά ενέργεια ποτέ στα πολιτικά δικαστήρια. Κατά του Άρη. Να το ξεκαθαρίσουμε. Και ο δικηγόρος που επικαλείται ότι, ή εν πάση περιπτώσει που έβαλε το όνομά μου στην ανακοίνωση αυτή, mm-hmm. ήτανε εκείνη την εποχή δικηγόρος της υπόθεσης. Και προφανώς έχετε υπογράψει όλοι οι παίκτες ένα πληρεξούσιο που λέτε ότι τον εξουδοτείτε να κάνει κάθε νόμιμη ενέργεια και θεωρεί και αυτός ότι μετά από 11 χρόνια έχει ακόμα το... Αυτό εγώ το θεωρώ ότι έγινε εκ του πονηρού, γιατί έκτοτε εγώ δεν έχω επαφή μαζί του. Μάλιστα. Νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει το τι ακριβώς συνέβη. Παρόμοιες τοποθετήσεις έχουμε και από άλλα παιδιά που είναι το όνομά τους σε αυτή την περίφημη καταγγελία. Εμείς επικοινωνήσαμε και με παιδιά που δεν ήταν συμπαίκτες σου, που παίξαν 10 χρόνια μετά στον Άρη, και με όσους βρήκαμε μας είπαν ότι εμείς έχουμε υπογράψει ένα πληρεξούσιο για κάθε νόμιμη ενέργεια τότε, το 10, το 11 κτλ. Αλλά δεν είπαμε σε κανέναν να κάνει αυτό που έκανε τώρα. Ο καθένας την εποχή που αγωνιζόταν στον Άρη. Έτσι. Αλλά σας λέω,
προκαλεί εντύπωση το ότι είναι τρεις γενναίες ποδοσφαιριστών ουσιαστικά στην ανακοίνωση. Δηλαδή ήμασταν εγώ, ο Μαλούς και ο Κίτκος που ήμασταν το 2003-2004 και μετά πάμε στο 2009. Έτσι. Σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Είναι αυτή που έχει εκπροσωπήσει κατά καιρούς προφανώς ο άνθρωπος και θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει. Ίσως θα πρέπει να κάνετε μια ανάκληση πληροξουσίου. Αλλά φαντάζομαι ότι 11 χρόνια μετά, σιγά μην είχε εσύ στο μυαλό σου 12 ότι είχε δώσει ένα πληροξουσίο. Ότι θα με θυμηθεί. Ναι, προφανώς. Άρα δεν τίθεται θέμα, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν τίθεται θέμα καταγγελίας του Δέλιου και του Γιάννη του Μαλού, αφού μίλησες μαζί του, τουλάχιστον να λέμε για αυτούς τους δύο που τον ένα που τον έχουμε και μιλάει, για να μην γίνει η εκαθάριση του Άρη, για να σταματήσει ή να υπάρξει αδειοδότηση ή οτιδήποτε άλλο. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Θέλω να σου πω ότι ο Γιάννης έχει δεν ξέρω, πρέπει να εκκρεμούν δικαστικές διαμάχες με τον λόγο δικηγόρο, χωρίς να είμαι σίγουρος, έτσι. Αλλά ότι έχουν και διαμάχη. Κάνει κάποια καταγγελία. Α, το έχει κάνει και καταγγελία και παρόλα αυτά μπαίνει το όνομα του πάλι. Το οποίο σκεφτόμουν να το κάνω και εγώ, αλλά δεν το έκανα, γιατί εντάξει, δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά ξεκαθαρίζεις ότι δεν σε εκπροσωπεί. Ίσως θα έπρεπε να σου πω κάτι, αυτό που δημοσιοποιείς τώρα, ίσως θα έπρεπε να το κάνεις μια κοινοποίηση και στις αρχές που χρησιμοποιείται το όνομά σου. Γιατί λέει εκπροσωπώ τον Δέλιο και τους άλλους. Ωραία. Και καταγγέλλω. Και στον Υπουργό έχει πάει και στην ΕΠΟ έχει πάει και στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει πάει. Συμφωνούμε. Εγώ θα επικοινωνήσω με δικηγόρο για να με συμβουλέψει. Γιατί σου λέω, τα νομικά δεν τα γνωρίζω, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί έπρεπε καταρχήν για οτιδήποτε κάνει να με ρωτήσει. Νομίζω ότι έτσι είναι η σχέση πελάτη και πώς το λένε. Και... ο εντολέας με το, έτσι είναι, με το δικηγόρο. Μπράβο, ναι. Αυτό ακριβώς είναι που λες. Ναι. Είναι βέβαια για μένα ξεκάθαρο ότι αυτό συμβαίνει, Αλέκο, για να δημιουργούνται εντυπώσεις εις βάρος του Άρη. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που λέει, και το λένε και πολλοί συνάδελφοι δυστυχώς, που λένε τα λεφτά που χρωστάει ο Άρης στο Δέλιο. Ο Άρης δεν με χρωστάει εμένα λεφτά. Το ξεκαθαρίζω αυτό και το λέω δημόσια. Ο Άρης, σαν Άρης, δεν μου χρωστάει λεφτά. Χρωστάει η πολιτεία αυτή βέβαια. Αυτή τη στιγμή ό,τι χρήματα έχω να πάρω και αν θα τα πάρω, μου τα χρωστάει η πολιτεία. Έτσι. Και καταρχήν δεν έχω καμιά ευθύνη, είναι νόμος του κράτους. Δεν έχω καμιά ευθύνη, γιατί μπορεί να βγουν κάποιοι και να πούνε καλά τα δικά σου τα λεφτά ή τα λεφτά, κάποιοι αντίπαλοι, κάποιοι κακοπροαίρετοι, τα δικά σου τα λεφτά θα τα πληρώνουμε εμείς. Μα δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Και κάποιον αλλονόν τα πλήρωσα κι εγώ. Ναι, έτσι είναι. Όχι να σου πω για κάτι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως το λες και υπήρξε νόμος του κράτους. Αλλά εγώ δεν διεκδίκησα λεφτά ουσιαστικά μετά την προσφυγή μου, ας πούμε. Να το πω έτσι. Το 2004, το 2005. Εκεί τελείωσε και η δικαστική διαμάχη όσον αφορά στα αθλητικά δικαστήρια με τον Άρη. Όχι, να το διευκρινίζουμε, γιατί έχει στηθεί μια ολόκληρη καμπάνια παραπληροφόρηση πάνω σε αυτό, ότι ο Άρης χρωστούσε τα λεφτά στους παίκτες και μετά το ελληνικό κράτος ήταν υποχρεωμένο να τα πληρώσει. Δεν ήταν υποχρεωμένο. Έβγαλε ένα νόμο ο κύριος Ορφανός, που για μένα ορθώς τον έβγαλε, δηλαδή για να αποκαταστήσει μια αδικία, αλλά δεν το τήρησε. Ναι. Θες να μ' ακούσεις. Ο νόμος, σαν νόμος, δεν είχε σκοπό να γλιτώσει τον Άρη. Είχε σκοπό να βάλει, γιατί μπήκαν και άλλες ομάδες μέσα, όλες οι ομάδες σε ρύθμιση μπήκαν τότε μέσα. Σωστά. Να αποκαταστήσει την αδικία, έγινε ο νόμος. Για να αποκαταστήσει μια αδικία. Αν ήταν μόνο Άρης, δεν θα γινόταν. Ήτανε και όλες οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος μπήκαν σε ρύθμιση χρεών. Έτσι, εγώ θυμάμαι που έγινε την συνεδρίαση στη Βουλή που έλεγαν ότι για τα 5 για τους ποδοσφαιριστές συμφωνούμε, για τα υπόλοιπα όχι. Κάποιοι της αντιπολίτευσης. Αλλά πέρασε η υπόθεση, πέρασε, ξέρω εγώ, με πλειοψηφία. Mm-hmm. Αυτό θα γίνουμε και πολιτικοί. Και τι έγινε τελικά, ενώ ψηφίστηκε, ενώ νομίζω ξεκίνησε, πήρατε μια πρώτη δόση, κάτι μετά γιατί σταμάτησε. Πώς σταμάτησε δηλαδή αυτό? Δεν ξέρεις τώρα στην Ελλάδα. Ψηφίζει ένα νόμο η δεξιά, βγαίνει αριστερά και ξεχνάει τους νόμους. Θα ψηφίσει η αριστερά, θα βγει και θα ξεχάσει η δεξιά. Θα ξεχάσει η δεξιά. Θα φτάσει τώρα στην Ελλάδα. Και φτάσαμε τώρα και με τα μνημόνια και αυτά. Έχουμε χάσει την μπάλα όλοι βέβαια τώρα. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι το ξεκαθαρίζεις. Είναι προς τιμή ότι βγαίνεις και το ξεκαθαρίζεις. Και νομίζω ότι και ο Άρης οφείλει να εκτιμήσει
και τη δική σου θέση, αλλά κυρίως το γεγονός ότι δεν λειτουργείς, παιδί μου, και εκδικητικά. Γιατί υπάρχει κόσμος που κακά τα ψέματα θα έμπλεκε και τον Άρη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Θα τον έμπλεκε και τον Άρη. Από εκεί ξεκίνησε το κακό, να το πούμε έτσι, έτσι απλά, με το 44. Ή τους παράγοντες του Άρη. Αλλά εσύ, προς τιμή σου, το είπα και χθες, ότι πραγματικά μπράβο που δεν πας κόντρα σε ένα σύλλογο που τη φανέλα όσο έπαιζε στην τίμηση και με το παραπάνω. Όσοι σε θυμούνται, εγώ σε έζησα και δημοσιογραφικά. Δεν υπάρχει λόγος να πάω. Να κυνηγήσω εγώ το σύλλογο, για ποιο λόγο? Εμένα δεν με έκανε κανένα κακό ο σύλλογος. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στο σύλλογο που με ρωτήσαν να κάνω κάτι. Δεν μου φερθήκαν καλά. Μέχρι εκεί. Εγώ μπορεί να έχω οποιαδήποτε διαφορά με τα άτομα. Εγώ το ξεκαθάρισμα το κάνω για τον κόσμο του Άρη. Γιατί εγώ με τον κόσμο του Άρη δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Ούτε με τον Άρη, ούτε με τον κόσμο του Άρη. Και το κάνω το ξεκαθάρισμα για να μην εμπλακεί το όνομά μου σε διάφορες σκέψεις και ερμηνείες. Να το πω έτσι. Καταρρύπτεις πάντως σήμερα ένα μύθο ετών, να ξέρεις. Ότι φεύγετε οι παίκτες και τάχετε με τον Άρη. Ο Άρης δεν φέρεται σωστά, ο Άρης χρωστάει, ο Άρης δεν τους συμπεριφέρεται. Καταρρύπτεις μύθο ετών και προπαγάνδας. Αυτό ήταν λογική κάποιων προηγούμενων. Δεν ήταν δική μας λογική. Γι' αυτό και εξωγηπαιδικά, γιατί θα το πω τώρα, γιατί το έλεγα τόσο καιρό και δεν με πίστευε κανένας, εξωγηπαιδικά κυνηγήσαν πολλούς ποδοσφαιριστές όταν φύγανε εκείνη την εποχή. Εγώ προσωπικά κυνηγήθηκα. Παντού ήμουν ο προβληματικός, ο τρελός, ο έτσι ο αλλιώς. Ο οποίος έσπασε τα χέρια του και τα πόδια του στον Άρη. Έτσι, αλλά ήμουν προβληματικός εγώ. Γιατί ζητούσα τα δουλεμένα μου, γιατί δεν μου άρεσε κάποιο και το... δεν έκανα το ρουφιάνο, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω είχες λίγο πριν φύγεις, είχες ένα σοβαρό τραυματισμό. Θυμάμαι στο πόδι σου ήταν ή στο χέρι σου. Ένα σοβαρό τραυματισμό. Εκεί σε αυτό πάνω πατήσανε και κάποιοι διοικούντες και είπαν, πού θα πας εσύ, είσαι τραυματίας. Ποιος θα σε πάρει. Μάτς με Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό και έκανα 1,5 χρόνο να πάω σε γήπεδο. Τέλος πάντων. Με Παναθηναϊκό ήταν, νομίζω, το μάτς, αν το είπε, έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι ήταν με Παναθηναϊκό ήταν. Είχες πιάσει πέναλτι στο μάτς εκείνο? Στα 20 λεπτά τα πρόλαβα και τα έκανα όλα μου, σε 20 λεπτά. Είχες πιάσει πέναλτι. Έφαγα ένα γκολ ψιλομάπα, μετά έπιασα ένα πέναλτι που το έκανα του Καραγκούνη και μετά έσπασε και το χέρι μου και έφυγα. Μάλιστα. Για να προλάβω να είμαι στους διακρατέντες. το θυμάμαι το παιχνίδι. Επέστρεψες βέβαια πριν από λίγες μέρες στο Βικελίδης, στον αγωνιστικό χώρο. Προς στιγμή φόρεσες και πάλι τη φανέλα και βέβαια για ένα σκοπό πολύ σημαντικό. Ήσταν και φίλοι με τον Νίκο και είστε φίλοι με τον Νίκο τον Κυζερίδη. Ο πιο σημαντικός αγώνας που έχω παίξει με τη φανέλα του Άρη ήταν. Για τον Νίκο, έτσι. Κατ' εμέ. Έχεις στο μυαλό σου κάποια στιγμή να επιστρέψεις και από άλλο πόσο στο σύλλογο? Το σκέφτεσαι, ρε παιδί μου? Επέστρεψα σαν παλέμαχος. Δεν είχα. Τώρα άρχισα να δραστηριοποιούμε σαν παλέμαχος. Σιγά σιγά, τώρα δεν ξέρω. Σιγά σιγά. Σκέφτεται και... ας βρει πρώτα τη λύση ο Άρης, ας ορθοποδήσει ο Άρης και μετά... Όχι, το λέω γιατί στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Νίκος εδώ πέρα και μου λέει, άνθρωποι σαν το Δέλιο πρέπει να είναι μέσα στον Άρη, όχι έξω από τον Άρη. Φίλος, ακροατής, ο 442. Τι να πω, δεν ξέρω. Ας το ακούσει ο Άρης αυτό. Και ας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ο Άρης, γιατί όντως... Χρυσαδέ, ναι. Να πάω εγώ και να πω για την Σύρτα. Όχι βέβαια. Ίσα. Αστειεύομαι. Αλλά κάποια στιγμή, επειδή όντως υπήρξαμε όλοι σε μία διαδικασία, βάζω και τους δημοσιογράφους μέσα, σε μία διαδικασία να βλέπουμε τον συναριανό μας ή τον διπλανό μας με μισό μάτι, κάποιοι άνθρωποι πρέπει να αποκατασταθούν και νομίζω ότι ένα πρώτο βήμα έστω έγινε σε αυτό το παιχνίδι προς τιμήν του Νίκου του Κυζερίδη και επέστρεψαν άνθρωποι που είχαν καιρό να βρεθούν στο Βικελίδης. Σιγά σιγά πρέπει να ανοίξει η αγκαλιά του σύλλογου, γιατί όπως είπες, με το σύλλογο δεν έχει κανένα σας τίποτα. Με πρόσωπα υπήρξαν κάποια προβλήματα. Ρίσανθε, το πρόβλημα του Άρη, το πολύ μεγάλο πρόβλημα του Άρη είναι αυτό. Το ότι δεν μπορεί να συσπηρωθεί. Και η ισοστρέφεια, ναι. Δηλαδή, υπάρχει πάντα κάτι, μια μουρμούρα, μια αντιπαράθεση που ουσιαστικά δεν έχει κάποιο λόγο, έτσι. Εγώ νομίζω ότι είναι τόσα πολλά τα συμφέροντα ακόμα στον Άρη, που θα υπάρχει αυτοί, κάποιοι δεν θέλουν η ομάδα να προχωρήσει με ομοιογένεια, να το πω έτσι,
γενικά. Δεν θέλουν να επανέλθει σε επαγγελματικά πρωταθλήματα, θα σου πω εγώ. Και είναι ξεκάθαρο και το ποιοι είναι ξεκάθαρο πλέον. Κοίταξε, μέχρι πριν 3-4 χρόνια, οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα προσπαθούν να μην γίνει η εκαθάριση, να μην ανέβει ο Άρης και βάζουν το προσωπικό του συμφέρον, κυρία και τα σπίτια του κτλ. Και το καταλαβαίνω σε ένα βαθμό, έτσι. Είναι όμως οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν πει στο Δέλιο για το καλό του Άρη, δεν θα πάρει τα λεφτά σου. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Εκείνοι προφασιζόμενοι τότε το καλό του Άρη, πήγαν στα δικαστήρια παίχτες και χάσαν παίχτες λεφτά. Θα το πω όπως το είπαν αυτοί. Χάσε και εσύ τα λεφτά σου, τι να κάνουμε. Έτσι σου λέγανε. Μάλιστα. Ας χάσουν και αυτοί τα δικά τους, όπως τα χάσα εγώ και δεν έχω πρόβλημα που τα χάσα. Και θα κάνουμε παρέα. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Γι' αυτό εγώ, που πέρασα από εκεί. Δεν έχω σχέση με καμία αντεπαράθεση με τον Άρη και με την ανακοίνωση. Και... ό,τι γράφηκε, γράφηκε από τον δικηγόρο που ενήργησε αυτοβούλος. Μάλιστα. Το ξεκαθαρίζω. Εγώ να σε ευχαριστώ πολύ και ελπίζω κάποια στιγμή να σε δούμε και στο σύλλογο. Βέβαια, αυτό είναι θέμα του Άρη καθαρά. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά, επειδή εγώ σε ξέρω και προσωπικά, χρειαζόμαστε ανθρώπους που και τον Άρη τον έχουν μέσα τους, αλλά και το ποδόσφαιρο το ξέρουν. Έχουν και ένα καλό εννοούμενο τσαμπουκάρι, παιδί μου. Αυτό που σε έβγαζαν τρελό ή οτιδήποτε άλλο, χρειάζεται και αυτό. Χρειάζεται και αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς να το κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η δυσοκρασία του στη Μεσόγειο που βρισκόμαστε, στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Να γίνουμε Νορβηγοί και Σουηδοί, δεν γίνεται. Πώς το κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται, όχι. Ευχαριστώ πολύ, Αλέκο. Πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Yeah.